Τώρα κύριε Σεκίνη, θα παραμείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε στο ρεπορτάζ και στα αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριο Τσαβούσογλου και θα καλησπερίσουμε στο δελτίο μας μέσω σύνδεση Skype τον διεθνολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Μίτσιο. Καλησπέρα κύριε Μίτσιο από Καβάλα. Καλησπέρα κύριε Τζεμπιδάκη, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ακούσαμε πάλι για ακόμη μια φορά ένα τουρκικό προκλητικό κρεσέντο, το οποίο συνεχίζεται και θα λέγαμε πραγματικά ότι για ακόμη μια φορά τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Από πλευράς τώρα και ο κύριος Τσαβούσογλου είπε τα ίδια πράγματα για αποστατικοποίηση νησιών αλλά και για την κυριαρχία, την αφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας, τόσο της Θάσου, της Λίμνου, της Σαμοθράκης αλλά και των υπόλοιπων φυσικά νησιών της χώρας, κύριε Μίτσιο. Αυτό το έχουμε ξανακούσει όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης που αποφάσισε ο πρόεδρος Ερντογκάν μετά την περασμένη εβδομάδα και την επιστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Αμερική. Είναι ευρύτερο το θέμα διότι με αφορμή την Ελλάδα έχει στο πλαίσιο αυτό όχι μόνο την ελληνοτουρκική διάσταση, έχει την ατοϊκή διάσταση, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Και έτσι λοιπόν τώρα η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει τους τόνους και να κρατήσει ζωντανό για δικούς τους λόγους το αναθεωρητικό της ας πούμε αφήγημα. Έτσι, σωστά. Οπότε κύριε Μίτσιο συνεχίζει να προκαλεί. Βλέπετε όμως να καταλήγει κάπου όλο αυτό ή τουλάχιστον να το θέσω καλύτερα. Βλέπετε υποψία, πιθανότητα θερμού επεισοδίου μέσα στο καλοκαίρι γιατί αναφέρουν πηγές τουλάχιστον ότι θα είναι θερμό το καλοκαίρι. Εξαρτάται τώρα. Είναι πολλοί παράμετροι. Ξέρετε, σε αυτή τη γειτονιά που είμαστε, δεν είμαστε μόνο εμείς και η Τουρκία και τα νησιά και οι διεκδικείς Τουρκίας. Είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την Ουκρανία, οι σχέσεις της Τουρκίας με τον ΝΑΤΟ που βάζει βέτο για τη Σουηδία και την Φιλανδία. Είναι επίσης τα στενά του Βοσπόρου που δεν επέτρεψε πρόσφατα σε νατοϊκά σκάφη βρετανικά και αμερικάνικα να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι τα γεγονότα κάτω στη Συρία που προσπαθεί να κάνει αυτή τη ζώνη μέσα στη Συρία 30 χιλιόμετρων και να μεταφέρει εκεί τους Σύριους πρόσφυγες από τον πόλεμο που είναι 1-2 εκατομμύρια. Αυτά όλα λοιπόν επηρεάζουν σίγουρα και το τι θα κάνει με εμάς στο Αιγαίο. Αν θα κλιμακώσει, αν θα κάνει θερμό επεισόδιο. Τέλος Ιουνίου υπάρχει η μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ που νομίζω ότι μέχρι τότε δεν θα συμβεί κάτι σημαντικό. Δεν συμφέρει και την ίδια την Τουρκία γιατί ξέρει ότι αν εμπλακεί η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει πίσω πλέον μετά από όλα αυτά. Θα πρέπει και εμείς να απαντήσουμε. Άρα λοιπόν και βέβαια με αυτά που είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός απόψε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και συναντήσεις που είχε και οι τελευταίες δηλώσεις των Γάλλων νομίζω ότι και αυτό που τραβήχτηκε η Τουρκία από την στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Τουρκίας στις συναντήσεις που έπρεπε να γίνουν νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές για να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Έτσι, σωστά. Πάντως, να πούμε ότι γενικά γεωπολιτικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, κύριε Μίτσιο. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα και στο κομμάτι της ενέργειας εννοείται. Βλέπουμε ότι γι' αυτό ακριβώς και η Τουρκία ενδεχομένως προχωρά σε όλες αυτές τις προκλήσεις έτσι περισσότερο τώρα, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι και η χώρα μας και η αν θέλετε, γεωπολιτική στάση πλέον της χώρας μας έχει αλλάξει άρδιν σε σχέση με το παρελθόν. Σαφέστατα και ιδιαίτερα για την Τουρκία πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Είναι μια ενωμένη αντιπολίτευση που πιέζει απίστευτα. Είναι ο πληθωρισμός που είναι σε πολύ σημαντικό νούμερο και τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας. Μπορεί μεν η Τουρκία να φαίνεται ότι έχει μια χώρα 80 εκατομμυρίων κατοίκων και παραπάνω, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να τραφεί αυτός ο πληθυσμός, πρέπει να ταϊστεί αυτός ο πληθυσμός. Έχουν και άλλα ζητήματα επιβίωσης, άρα δεν είναι τόσο απλά όσο η τουρκική προπαγάνδα προσπαθεί να τα δείξει. Για να συνοψίσουμε και επειδή ακούμε συνεχώς φυσικά ο πλευράς στο τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης όλες αυτές τις προκλήσεις, αυτό που είπατε δεν είναι τόσο εύκολο για τους Τούρκους να πάνε και να καταλάβουν ένα νησί, έτσι κύριε Μίτσιο, γιατί από αυτά τα οποία ακούμε πανικοβάλλεται ο κόσμος και εύλογα. Κοιτάξτε, το να καταλάβεις ένα νησί δεν το κάνεις ξαφνικά. Θα υπάρξει προφανώς κάποια κλιμάκωση, θα υπάρξει κάποια κρίση μεταξύ σκαφών, κάποιες παραβιάσεις, δεν ξυπνάνε μια ωραία πρωί και μπουκάλουν, διότι αυτό θα σημαίνει ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως αντιλαμβάνεστε. Ακριβώς. Το οποίο αυτό δεν θα έχει να κάνει με εκεί. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα επιδιωχθεί κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο, τοποθετώντας τα γεωτρύπανα τον Ιούλιο,
και ενδεχόμενως σε μη οριοθετημένη ζώνη μεταξύ ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου να κάνει κάποιο τετελεσμένο γεγονός εκεί στην Κύπρο και στη συνέχεια να απαιτήσει από το ΝΑΤΟ και τα λοιπά και να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι ένα σενάριο, ας πούμε, ίσως το πιο κατά την προσωπική μου άποψη, χωρίς μεγάλες θυσίες από την Τουρκία. Οτιδήποτε άλλο θα έχει να κάνει βέβαια και η Τουρκία με την Αμερική την ίδια, τις χώρες του ΝΑΤΟ, είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Δεν προκρίνεται. Και το Κυπριακό με την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Δεν προκρίνεται, ας πούμε, κύριε Μίτσιο, τα σενάρια υβριδικού πολέμου στον Εύρο, για παράδειγμα, με βάση τους μετανάστες. Γιατί και αυτό υποστηρίζουν κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ότι θα έχουμε μία αύξηση το τελευταίο διάστημα. Ναι, και να έχουμε μία αύξηση, το ζήσαμε το 2020, το αντιμετωπίσαμε, είμαστε ακόμη καλύτερα οργανωμένοι από τότε. Ναι. Και η Βουλγαρία έχει και αυτή ένα μερίδιο ευθύνης για να φυλάξει και αυτή το κομμάτι το δικό της στην είσοδο στα Χερσαία Σύνορα. Νομίζω ότι είμαστε περισσότερο και καλύτερα προετοιμασμένοι από πριν. Και αυτό, πάλι εντός εισαγωγικών που λέει και ο κόσμος, θα φάνε τα μούτρα τους. Πιστεύετε ότι θα το πράξουν εν τέλει ή θα αρκεστούν σε αυτό που είπατε στα γεωτρύπανα, στο σενάριο? Κοιτάξτε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν πολλά σενάρια. Κάθε χώρα όταν έχει να κάνει τέτοιες κινήσεις έχει πολλά σενάρια. Από κλιμάκωση με drones, από πτήσεις αεροπλάνων, υπερπτήσεις, αναχαιτήσεις, υβριδικά όπως πολύ σωστά το λέτε. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έχουν γνώση και οι φύλακες. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό το εισαγωγικό, τον Ταϊλίκη, ας πούμε. Και βέβαια σας είπα και πριν ότι όλα θα εξαρτηθούν και με τις υπόλοιπες σχέσεις. Πώς θα πάει το πράγμα Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία. Είναι και η Μέση Ανατολή με το Ισραήλ, με τους Κούρδους που έχει ανοίξει μέτωπα. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να ζυγιστούν κάτω στο παζλ το γεωπολιτικό της περιοχής και μετά να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Επειδή κατά καιρούς ακούμε, και θα κλείσουμε αυτή την ερώτηση, κύριε Μίτσιο, και το βλέπουμε και τώρα και από τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος έκανε αυτή την τοποθέτηση. Τελικά, γιατί φαίνει και ξαναφαίνει το θέμα αυτό προς συζήτηση γενικά και το θέτει συνεχώς, κύριε Μίτσιο, δεν περί αφισβήτησης των ελληνικών νησιών μας? Δηλαδή, είναι πολύ παράδοξο. Αυτό είναι το παραδοσιακό θέμα κυριαρχίας από τον 25ο παράλληλο και ανατολικότερα, ναι, που έχει βάλει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες, γιατί νιώθει ότι πνίγεται και νιώθει ότι απειλείται όλη η γαλάζια πατρίδα και όλος ο σχεδιασμός. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα τα νησιά είναι κράτος και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο ΝΑΤΟ είμαστε μέλη με αυτά τα σύνορα, με αυτά τα νησιά. Και σε τέτοιες περιόδους πολύ δύσκολους με το ουκρανικό από κάτω, το θεωρώ αδιανόητο να προβείς οτιδήποτε στο Αιγαίο. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Μίτσιο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, για ακόμη μία φορά. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.